Cause I'm way up and I'm coming down. Αηδία! Είμαι εδώ για ένα ακόμα challenge. Αυτό το challenge είναι από την φίλη μου την Βάλια. Φίλιππε, η δική μου πρόκληση είναι η εξής. Θέλω να φας όσα περισσότερα ζαχαρωτά μπορείς και καθώς είσαι έτσι μπουκωμένος, να μας πεις και ένα τραγούδι. Και επειδή είμαι πολύ καλή φίλη, πες όποιο τραγούδι θες εσύ. Για να σε δω. Ωραία, εντάξει. Είμαστε ok. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Περιμένετε να τοποθετήσω εδώ την κάμερα, μην κάνετε σαν τους τρελούς. Θα γίνει όλο το σπίτι ένα στούντιο, να μπορούμε να τρέχουμε. Εδώ δεν πρέπει να μπουν φώτα. Τέλος πάντων. Έχω πάρει εδώ ζαχαρωτά. Είμαι έτοιμος να συμβεί αυτό που θέλει βάλει. Άρα πρέπει να βάλω ζαχαρωτά. Content. Θα κάνουμε το. Ρε, τι ωραίο περιεχόμενο που έχει αυτό το κανάλι. Πάμε πάλι. Όποιο τραγούδι θέλω. Ωραία, εγώ λέω να πούμε τρία τραγούδια. Ένα έτσι αργό, ένα χορευτικό και θα δούμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ποτέ στη ζωή σας να γράφετε εδώ στα σχόλια τα δικά σας challenges που θέλετε να κάνω, να τα δείτε σε βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Ένα. Δύο. Τρία, τέσσερα. Τι αηδία είναι αυτή η Παναγία μου σε αυτό το κανάλι, τι αηδία! Αηδία! Το μαλλί μου είναι χάλια. Ναι, αυτό μας πήρε να μου πεις. Καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι. Δεν θα σας πω. Γράψτε εδώ από κάτω ποιο τραγούδι πιστεύετε τι είπα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δοκιμάσουμε να βάλουμε αυτά. Ένα. Δύο, τρία. Τι να προφαρτεί. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, μοχώ. Έχει εδώ μια μαλακισμένη γωνία. Γαμώ το κεφάλι μου μέσα. Και πάμε και στο 3. Χάριμπο. 1, 2, 3. Αν το μπορώ χωρίς χωρίς 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, I'm going to go to the hospital.
Λοιπόν, αηδία, αηδία! Γράψτε εδώ από κάτω ποια τραγούδια πιστεύετε ότι τραγούδισα και τα τρία ελληνικά είναι να ξέρετε. Πόπο, αηδία! Don't try this at home, please. Αηδία, μεγάλη αηδία. Το έκανα και αυτό, το έκανα, το έκανα! Άιντε φέτος το χειμώνα, έλα είμαι εδώ για να κάνω ακόμα ένα challenge. Are you ready? Are you ready to play the game? Ready to lose it all? Ταρα. Αυτό το challenge είναι από τη φίλη Σοφία Black Velour. Δείτε το. Νομίζω ήρθε η στιγμή να σου δώσω και εγώ το δικό μου challenge, Φιλιππέ μου. Και δεν είναι άλλο από το εξής. Θέλω να πάρεις τηλέφωνο την Παναγιά. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η Παναγιά. Και θέλω να της πεις την προσευχή σου. Θες να της πεις τραγουδιστά, ποιητικά, όπως θες εσύ. Μπορείς να κάνεις και βίντεο κλίση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δώσεις πολλά φιλάκια και καλή επιτυχία. Παιδιά, η Σοφία αναφέρεται προφανώς στην Ελένη Φουρέιρα. Εντάξει, μου έχει βάλει κάτι απλό, δεν είναι κάτι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Να το παραδεχτούμε αυτό, ότι η Σόφη μας, το κορίτσι μας, είναι σωστό. Λοιπόν, κάτσα πάρουμε τώρα την Ελένη, που δεν ξέρω αν θα μου το σηκώσει, γιατί θα έχει εκατομμύρια πρόβες για το House of Fame. Θα. Αγάπη! Πού είσαι? Να σου πω, με έχουν βάλει να κάνω ένα challenge. Πρέπει να σου τραγουδήσω το Fuego. Μα? Ε? Όντως. Ναι ρε μαλάκα, γιατί περνάω δύσκολα στη ζωή μου. Μπράβο. Ναι, τώρα. Ναι, αλλά κοίτα πως είμαι. Δεν θα φε... Κοίτα... Θα μου το κάνεις αυτό. Θα σου βάλω φίλτρο. Κοίτα. Τρώω, κοίτα. Γιατί με βάλανε να πάρω την Παναγιά τηλέφωνο και να πω την προσευχή μου. Λοιπόν, ο Θεέ μου, 'cause I'm way up and I'm coming down, keep taking me higher, yeah, Fuego. Έγινε παιδιά, γεια! Ω Παναγία μου, ντροπή! Παιδιά, ντρεβόμουν πάρα πολύ. Εντάξει, έκλεισε την κάμερα και μετά η Ελένη έλεγε 12 points, αλλά μου φαινόταν πάρα πολύ cringe αυτό το πράγμα, να τραγουδάω Fuego, να είναι η Ελένη εκεί, να είμαι εγώ. Μου φαίνονταν πάρα πολύ άβολο. Γι' αυτό το έκλεισε έτσι γρήγορα. Και μου λέει Ελένη, ρε μαλάκα γράφεις? Και της λέω, όχι, το έχω κλείσει γιατί ντρέπομαι. Παιδιά, το έκανα όμως. Ήταν πολύ ντροπιαστικό. Γιατί τώρα να τραγουδήσω δεν έχω θέμα. 'Cause I'm way up and I'm coming down, yeah, Fuego. Δεν έχω θέμα. Αλλά τώρα με βλέπει η Ελένη να τραγουδάω κι εγώ να είμαι έτσι. Λοιπόν, το έκανα και αυτό. Το έκανα!